Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ώρας ευθύνης για τον κάθε έναν από εμάς. Είχα ζητήσει από καιρού μεγάλου να επισκεφθώ τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήταν στη Γερμανία περίπου 2 εβδομάδες παρακάτι και προσδιορίστηκε το ραντεβού για σήμερα από την προηγούμενη Δευτέρα. Οι εξελίξεις εν τω μεταξύ ενδιαμέσως κατέστησαν τη συνάντηση εξόχως επίκαιρη. Με τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας έχω μια σταθερή και καλή σχέση. Από τότε, πριν από 10 χρόνια ακόμα και πριν, όταν ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπου αυτός ο κύριος Βαλιράκης και εγώ κινούμεθα σε έναν άξονα με σχεδόν απέναντι, αν θέλετε, πλάγια την υπόλοιπη επιτροπή. Υπήρξε λοιπόν ένας σύνδεσμος πατριωτικής αντίληψης. Είχα πει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι αυτό το οποίο έρχεται και το οποίο ήρθε, μιλάμε τώρα πριν από 2 μήνες και πλέον, ότι θα τον αγγίξει και μοιραίως θα μπει μέσα στο κάδρο χωρίς να έχει καμία ουσιαστική ευθύνη. Και χθες συνέβη. Εάν αντελήφθην καλά, ο πρόεδρος έχει απορίες και αγωνίες που κινούνται στον ίδιο άξονα. Συζητήσαμε για μισή ώρα περίπου όλα τα τελευταία γεγονότα και όλες τις παραμέτρους. Παραμένει μια εγγύηση για το έθνος. Μια εγγύηση η οποία δεν μπορεί να είναι εκ των πραγμάτων ή να παραμείνει ανενεργή. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά και του είπα ότι η αλλαγή του συντάγματος του 86 έχουν αφαιρέσει αρμοδιότητες από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και μάλιστα του είπα ότι σε τυχόν αναθεώρηση εγώ τουλάχιστον θα είμαι με το Σύνταγμα του 75 με τις ξυμμένες αρμοδιότητες του πρόεδρου της Δημοκρατίας και όχι όπως αφαιρέθησαν από τον Ανδρέα Παπαδρέου το 86. Πιστεύω λοιπόν ότι, δεν το είπα και στη δήλωσή μου, ότι όσοι νομίζουν ότι ο πρόεδρος Δημοκρατίας είναι εκεί μόνο και μόνο για να ορκίζει κυβερνήσεις, λανθάνω. Δεν μπορώ να επεκταθώ παραπάνω, δεν μπορώ να πω περισσότερα, δεν είπα στους δημοσιογράφους και φυσικά θα πω και εδώ στο δικό μας οικείο μικρόφωνο. Όμως, πλανώνται όσοι πιστεύουν αυτό. Όπως είδατε, εν συνεχεία μετέβη στη Βουλή σε μια ιστάτη προσπάθεια, απέλπιδα κίνηση θα έλεγα, μήπως και σώσουμε τα τελευταία ίχνη αξιοπρέπειας του πολιτικού κόσμου, ενδεχομένως και του κοινοβουλευτισμού. Ο κ. Παπαδρέου εχθές απέτυχε στην προσπάθειά του να κάνει μια οικουμενική κυβέρνηση. Η δική του πρωτοβουλία. Και δεν την έκρινα και στη Βουλή και δεν την κρίνω και τώρα. Θα έρθει η ώρα όμως που θα κριθεί. Δικαιούται και η διατύπωση νομίζω έχει την ουσία της, αλλά ενδεχομένως και να υποχρούνται ο κύριος Σαμαράς να πάρει δική του πρωτοβουλία σήμερα. Υπάρχει μια κρίση. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ έχει διασπαστεί ανεξαρτήτως αν υπάρξουν συγκολητικές ουσίες πρόσκαιρες, αλλά υπάρχει πρόβλημα και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια σειρά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που λειτουργούν κάτω από το φόβο του μαδριού
και δεν δείχνουν τις πραγματικές τους διαθέσεις απέναντι στις υποχρεώσεις όπως εκείνες αισθάνονται για τη χώρα. Ο κύριος Φλωρίδης, εξαιρετική μονάδα έφυγε, ο κύριος Έκτρος Ανασιώκας, εξαιρετική ομάδα έφυγαν, κάποιοι άλλοι ετοιμάζονται, κάποιους άλλους τους απέκρουσαν να μην το πράξουν. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια τεράστια ρευστότητα. Η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι. Χωρίς πρωθυπουργό στην ουσία δεν υπάρχει και χωρίς κυβέρνηση. Δεν μπορεί να αντέξουμε. Πριν λοιπόν χρειαστεί να ληφθούν πρωτοβουλίες ενδεχομένως πολιτιακές, ας κοιτάξει ο πολιτικός κόσμος τι θα κάνει. Και είναι μια χρυσή ευκαιρία σήμερα ο κύριος Σαμαράς να προσπαθήσει εκείνος να προτείνει μια οικουμενική κυβέρνηση. Δεν χάνει. Δεν χάνει. Πρόταση μεγαλείου είναι αυτή. Δεν χάνει. Και μπορεί να καρποφορήσει. Μπορεί οι συνθήκες του Κεσσετραόρου με όποια γελιότητα, όποια επιπολαιότητα, όποια αστιότητα, όποια ελαφρότητα χτες επεδείχθη, αυτό το 24ωρο να είναι διαφορετικό, να έχει κυλήσει περισσότερο μυαλό μέσα στο κεφάλι τους και να το συναποφασίσουν. Η Ελλάδα όμως πρέπει να κυβερνηθεί. Οφείλω να ξεκινήσω γιατί εχθές είπα Κωστή Στεφανόπουλο. Το 1989-90 που υπήρξε επίσης μια μεγάλη κρίση, πάλι δεν υπήρχαν μισθοί να πληρωθούν, πάλι δεν είχαμε συντάξεις, επεστρατεύθη ο Γυριός τότε, πέθανε βέβαια 20 χρόνια μετά, 15 χρόνια μετά, Ζολώτας έκανε κυβέρνηση, αλλά ενώ ήταν μεγάλος Ζολώτας, ενώ έφτασε να νικεί υποψήφιος για τον Νόμπελ οικονομίας, ο μεγάλος Ζολώτας, με όλα τα αυτά η πολιτική αρχηγή από κάτω, κάνανε τις τρικλοποδιές του. Και βεβαίως παραπέμπω στις δηλώσεις κατ' επανάληψη του Κεφαλογιάννη, πως οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί, χωρίς να ξέρει ο πρωθυπουργός της χώρας, υπέγραψαν με την Siemens. Λέω λοιπόν μια προσωπικότητα που να σκεπάζει. Ένας τεχνοκράτης δεν μπορεί να σκεπάσει τα κόμματα. Ποιος είναι αυτός λοιπόν ο οποίος μπορεί να σκεπάσει κάποιες φτερούγες του τα πολιτικά κόμματα και να στοιχηθούν σε μια λογική επεξεργασία οι πολιτικοί αρχηγοί? Δεν μπορεί να είναι οι πρώτοι πρωθυπουργοί, γιατί τον μεν Μητσοτάκη τον θέλει ο Σαμαράς, τον δε Σιμίτη δεν τον θέλει ο κύριος Παπανδρέου, ο Καραμαλής κάει και προσφάτως, άρα λοιπόν θα είναι ένα πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης. Και αυτός είναι ο Στεφανόπουλος, αντιτείνουν κάποιοι είναι μεγάλος. Και είπα στον κύριο Χατζηνικολάου, και ο Περτίνη ήταν σε αυτήν την ηλικία και υπήρξε υπέροχος πρόεδρος, αλλά και ο Κλεμανσό δεν έγινε έφηβος πρωθυπουργός της Γαλλίας. Επομένως λοιπόν, πρότεινα τον κύριο Στεφανόπουλο γιατί πιστεύω ότι μπορεί να πείσει με τη σοβαρότητά του τον ελληνικό λαό να ξασχοληθεί με τα πρωταρχικά του καθήκοντα και όχι με τις μούτζες στην πλατεία που δεν προσφέρουν και που επιτρέπουν προβοκάτσιες. Και το είχα πει ότι θα παρισφρήσουν κάποιοι και θα τα κάνουν και δεν ξέρω σε ποια έκταση μπορεί να γίνουν αύριο. Όλα αυτά έχουν λεχθεί από αυτό το μικρόφωνο και δεν ξέρω και σε πόση σημασία έχει σήμερα να τα ξαναλέμε ότι τα είχαμε προβλέψει. Η ουσία λοιπόν ότι χρειαζόμαστε κάτι. Κυρίες και κύριοι, εχθές τέτοια ώρα είχαμε φτάσει πάρα πολύ κοντά να έχουμε έναν πρωθυπουργό γενικής αποδοχής και να έχουμε και μία κυβέρνηση με την εθνική ομάδα των πολιτικών, τους καλύτερους όλων των κομμάτων. Και από πίσω ίσο οποιοδήποτε μετερίζει απεφάσισαν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Αυτό μπορούσαμε να έχουμε. Αντί αυτού τι έχουμε? Ακυβερνησία, σάπισμα. Ούτε πρωθυπουργό, ούτε κυβέρνηση. Ο καθένας από εσάς που αντιληφθεί είναι το καλύτερο. Να είχαμε ένα πρωθυπουργό ικανό που να τον αποδέχονται όλοι και μια κυβέρνηση με τους καλύτερους ή αυτό που έχουμε σήμερα. Όχι πρωθυπουργό, όχι κυβέρνηση. Προσπάθησα το πρώτο. Κάποιοι άλλοι προσπάθησαν αυτό που έχουμε σήμερα. Εγώ κάνω έκκληση όχι στον πατριωτισμό,
ίσως είναι πολύ βαθιά και δεν μπορώ να τον βρω τον πατριωτισμό σε κάποιους. Στις νοηματικές διαδρομές που ο καθένας υποχρεούται να διανύει σε τέτοιες κρίσιμες και κομβικές περιστάσεις για το έθνος. Να υπάρξει μία τελευταία προσπάθεια. Και αυτή η πρωτοβουλία αυτή τη φορά μπορεί να είναι του κυρίου Σαμαρά. Καιρός ο Αντώνης να ξεπεράσει τα οποιοδήποτε πολιτικά γυνάτια ή κομματικές αγγυλώσεις και να κάνει τη δική του υπέρβαση. Εξάλλου η λέξη του ανήκει από το πείραμα τότε της πολιτικής άνοιξης. Σήμερα όλοι πρέπει να κάνουν υπερβάσεις. Αυτό που πάει να γίνει τώρα από τον κύριο Παπανδρέου, εάν γίνει, δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο από μια προσωρινή υπηρεσιακή κυβέρνηση που δεν μπορεί να διαχειριστεί μεγάλες υποθέσεις. Εγώ τουλάχιστον το ξεκαθαρίζω. Ό,τι υπογράψει αυτή η υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν θα με δεσμεύει στο μέλλον της χώρας. Και θέλετε, αυτοί δεν είναι στήριοι λιονταρισμοί, είναι εξηγήσεις ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα, το οποίο δεν έχει καμία λαϊκή νομιμοποίηση, να εκπροσωπεί την Ελλάδα.